Γραφικός εξωστρεφής πόλη για τις μάζες των εκπτωχευμένων ανθρώπων που δεν μπορούν να βγουν ούτε από το σπίτι τους διότι δεν έχουν χρήματα, δεν είναι. Θα έλεγα ότι είναι μια πόλη διάτρητη, περισσότερο διάτρητη, στα μεγάλα συμφέροντα, είτε τα ντόπια είτε τα ξένα και στα μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα. Απέναντι σε αυτό όμως θα πρέπει να αντιτάξουμε μια πραγματική εξωστρέφεια. Και για να είσαι εξωστρεφής πρέπει να δώσεις και κάτι. Να δώσεις πολιτισμό, να δώσεις όραμα, ένα πρόταγμα δημοκρατικής συνύπαρξης των λαών της Βαλκανικής. Γι' αυτό και είναι κακό που σήμερα είναι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ εδώ, διότι δεν έχουν έρθει με καλούς σκοπούς. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Λέω αυτό. Και ότι με προστάρετε στους νέους θα τα... Η πόλη διαλύεται. Όχι δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό της επίπεδο, αναφέρομαι στο κοινωνικό της επίπεδο. Η πόλη αποσυντίθεται. Επομένως, δεν μπορώ να πω σε μια συζήτηση αν είναι πιο εξωστρεφή σε σχέση με πριν. Mm-hmm. Ας κουβεντιάσουμε λίγο την ιεραρχία στα πραγματικά σας προβλήματα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ για το σύντομο της τοποθέτησης. Κυρία Κουριανίδη. Και εγώ σύντομος θα είμαι, κυρία Μουστάκα. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι όσα ωραία πράγματα και να ακουστούν σήμερα εδώ, είτε πρακτικά είτε θεωρητικά, εάν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα τα υλοποιήσουν και αυτοί οι άνθρωποι μένουν κενό γράμμα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδείξει μέχρι τώρα στην πολιτική τους πορεία ότι έχουν ουσιαστικά οδηγήσει τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια τοπική κοινωνία όπως είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, λίγο πολύ μεταξύ μας γνωριζόμαστε. Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι ζουν από τη δουλειά τους και όχι από διαχείριση δημοσίου χρήματος. Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν καθημερινά και δεν διαχειρίζονται χρήματα τα οποία τους έχουν δοθεί με θαλασσοδάνεια. Έχει ανάγκη από ανθρώπους έντιμους και καθαρούς. Πιστεύουμε ότι η δική μας παράταξη συγκεντρώνει ένα τέτοιο δυναμικό και γι' αυτό τον λόγο έχουμε το θράσος στην εποχή αυτή της απαξίωσης πολιτικής να διεκδικούμε την ψήφο των συνδημοτών μας. Κύριε Κούτρα.